Διότι στο τέλος της ημέρας, ο Σάββας μπορεί να μην ξέρει αν είμαι trans, αν κάνω identify, είμαι κάτι άλλο. Άρα... Ναι, αλλά από τη στιγμή που παρουσιάζεσαι ως άντρας, ναι. Ή εσύ ή εγώ, δεν ναι. Μπορώ να έχω την απέτηση από τον άλλον να σκεφτεί αν πάει με trans που μέσα. Δεν υπάρχει καμία ατζέντα. Εσύ να μου πεις που το κοπελούδι σου μεγάλωσες και το κάνει bullying. Προχτές ο πρόεδρος μας στο που βγήκε δημόσια και μίλησε για το τι θα ακολουθήσει, τα ανθρώπινα δικαιώματα που τα πρώτα πράγματα που αναφέρεται. Νομίζω το ονόμασε το State of the Union για κάποιον λόγο. Που κατανοητό είναι ωραίο marketing tool. Τέλεια. Άρα, ας κάνουμε τα πάντα και εσύ μπρο, να ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι όλοι οι πολίτες ισότιμοι, ισόνομοι, σε έναν κράτος δικαίου που η δημοκρατία και το σύνταγμα εφαρμόζεται και καμιά σημαία δεν χρειάζεται να κρατώ. Πάμε τελικά τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να γραφτούν στα comments κάτω από το podcast. Podcast εκ του πολίτη. Εκ του πολίτη. Τι θα πει ο κόσμος και τι λέει ο κόσμος. Ποιο είναι το πιο ομοφοβικό, η πιο ομοφοβική επίθεση που άκουσες. Στέφανε Ευαγγελίδη, γραμματέα της Accept ΛΟΑΤΗ Κύπρου. Δικηγόρε, καλώς όρισες στον πολίτη. Για να ανοίξουμε ακριβώς αυτό το κεφάλαιο το οποίο άρχισε να συζητείται και στην Κύπρο μετά τις έντονες συζητήσεις στην Ελλάδα που αφορά στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω καταρχάς να μου λύσεις μια απορία. Μπορούμε να μιλάμε στον ίδιο, έτσι. Ναι, πλείς. Πώς μπορεί τώρα ένα ζευγάρι ανδρών ή ένα ζευγάρι γυναικών να αναλάβουν, να υιοθετήσουν, μετά να πάμε στη συνέχεια στο γάμο, να υιοθετήσουν παιδιά. Με ποιο πρότυπο θα είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, ποιος θα είναι ο μπαμπάς, ποια θα είναι η μαμά σε αυτή την περίπτωση. Τι ωραία ερώτηση. Εγώ να σε πάρω ένα βήμα πίσω. Να πάμε στο ότι μιλούμε για πολιτικό γάμο. Άρα μιλούμε για την ένωση δύο ατόμων για να έχουν ίσα δικαιώματα στα μάτια του νόμου. Δεν έχουν. Από τη στιγμή που... έχεις το δικαίωμα να παντρευτείς με πολιτικό γάμο, άρα να έχεις τα ίσα δικαιώματα που έχει ο Κωστής και η Γιαννούλα, σημαίνει ότι ναι, είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Θέλω όμως να συζητήσω πρώτα τον πολιτικό γάμο. Θέλω να πάω στην τεκνοθεσία, όπως πολλά σωστά είπες, γιατί. Και η τεκνοθεσία έρχεται, και λέω τεκνοθεσία αντί υιοθεσία, γιατί το τέκνο περιλαμβάνει και τον ιό και τη θυγατέρα. Σίγουρα πολλοί μπορεί να βασανιζόμαστε με κάποιες λέξεις που μας εμάθαν, αλλά είναι ωραίο να κάνουμε... Η υιοθεσία αφορά το γιο. Ναι, ενώ πως το παντρεύομαι, που σημαίνει είμαι υπό του ανδρός, άρα για τον άντρα είναι νυμφεύομαι όταν πρόκειται για γυναίκα. Είναι κατανοητή. Πολλά όμορφα. Δηλαδή ο άντρας νυμφεύεται και η γυναίκα παντρεύεται. Ναι. Η τεκνοθεσία συζητείται ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, θέλουμε με θέλουμε, παιδιά ομόφυλων ζευγαριών. Υπάρχουν. Υπάρχουν οι πολύχρωμες οικογένειες στην Κύπρο, υπάρχουν μια ομάδα ατόμων που αποτελεί από ομόφυλα ζευγάρια, ένας εκ των γονιών έχει παιδί, και το παιδί είναι αυτή τη στιγμή στα μάτια του νόμου, είναι μωρόν ενός κατώτερου Θεού. Για να κάνω coach και τον Κωνσταντίνο και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Μητσοτάκη, ο οποίος ένα από τα βασικά πράγματα που είχε πει στην ομιλία του, ενώ ότι εμείς απλά προσπαθούμε να μειώσουμε τα δικαιώματα. Αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω και βάσω γιατί ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Λέει σου, η νέα ρύθμιση προσθέτει δικαιώματα σε μερικούς, χωρίς όμως να φέρει κανένα δικαίωμα από κανέναν. Είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι αυτό απαιτείται άλλωστε η ευαισθησία της δημοκρατίας μας, στην οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και σίγουρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ωραία. Κρατώ αυτό για να πάμε στο επόμενο ερώτημα, που είναι ότι άρα αυτοί οι άνθρωποι, τα ομόφυλα ζευγάρια, επέλεξαν να υπερπηδήσουν την νομοθεσία την υφιστάμενη, να κάνουμε μια οικογένεια πολύχρωμη χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Άρα έγινε αντίστροφο αυτό το πράγμα. Άρα γιατί δεν πίεσαν ώστε να γίνει η νομοθεσία, να θεσπιστεί η νομοθεσία και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε την διαδικασία της τεκνοθεσίας. Λοιπόν, στην Κύπρο υπάρχει η πολιτική συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια και τα ετερόφυλα ζευγάρια, και υπάρχει ο πολιτικός γάμος για τα ετερόφυλα ζευγάρια.
σημαντικό να πούμε ότι ο πολιτικός γάμος προβλέπεται από το σύνταγμα μας το ίδιο. Το ίδιο το σύνταγμα μας, το άρθρο 111, λέει ότι οποιοδήποτε δεν ακολουθεί το θρησκευτικό γάμο που προβλέπεται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει το δικαίωμα σε πολιτικό γάμο. Είναι ανεξίθρησκο το σύνταγμα μας, μπορεί να παίζει ρόλο τούτο. Είναι ένα σύνταγμα το οποίο είναι βασισμένο πάνω στη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωραία. Έχει στη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν έγινε το 58, το 60 κάναμε το σύνταγμα μας το 59, το οποίο είναι σχεδόν ανομοιότυπο με εκεί. Τούτον εν τω μεταξύ που σου είπα για τον πολιτικό γάμο, άλλαξε πολλά πρόσφατα το 2003, έγινε τόσο μακριά που άλλαξε. Επίσης, έχει και το άρθρο 22 που σου μιλά ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στην οικογένεια. Έχει το άρθρο, νομίζω, 12 που σου λέει ότι μπορείς να επεμβαίνεις στην ιδιωτική ζωή ή στην οικογένεια του άλλου. Άρα, έχει ένα σύνταγμα που μόνο του βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας ότι οι πολίτες πρέπει να ανήσει. Υπάρχουν μωρά κάποιων ατόμων τα οποία συμβιώνουν με έναν άτομο. Είτε ομόφυλα είτε ετεροφιλόφυλα. Είτε ετερόφυλα. Δεν μιλούμε όμως μόνο για ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι. Υπάρχει γυναίκα η οποία χώρισε ή επέθανε ο άντρας της. Υπάρχει γυναίκα που την εβιάσαν και έκαμε μωρό και έμεινε με το μωρό. Υπάρχει σύμβιος που ζει με τη γυναίκα του η οποία έχει μωρά με δύο διαφορετικούς πατέρες. Και εκείνος είναι ο σύντροφος. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τούτους όλους τους ανθρώπους του τα μωρά πρέπει να τα προστατεύσει ο νόμος. Κάποιος στο σχολείο θα περιπέξει το μωρό του το ετερόφιλου ζευγαριού ότι εσύ η μάνα σου έκαμε κοπελούθια με δυο άντρες και μηνίσκει με έναν άλλο η μάνα σου είναι έτσι. Και είναι τα μωρά πρέπει να προστατευτούν. Ωραία. Καλή πάσα, διότι το θέμα είναι... Και μπορούμε να κάνουμε πάσες. Να κάνουμε και πάσες. Λοιπόν, ποιο θα είναι το πρότυπο, ποιο πρότυπο με το οποίο θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Γνωρίζουμε την παραδοσιακή οικογένεια, πατέρας, μητέρα, γιαγιά, παππούς, παιδιά, εγγόνια. Έρχεστε εσείς τώρα και φαίνεται ότι προσπαθείτε να αλλοιώσετε, λέει η κατηγορία, την παραδοσιακή οικογένεια, τα ιδεώδη, τα χριστιανικά, αν θέλετε, ιδεώδη, τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η οικογένεια στην πορεία των χρόνων στην Κύπρο. Πολλά ώρες οι ερωτήσεις σου, ρε παιδί μου. Ξέρετε μου θυμίζει. Θυμίζει μου μια συζήτηση πολλά με τον Ζαχαρία τον Κουλίαν, τον οποίο τον υπερεκτιμώ, ο οποίος είπε μου σε μια φάση όταν το μιλούσα για την ενδοοικογενειακή βία, λέει μου, εντάξει ρε Στεφάνε μου, υπήρχε μου τον καιρό του Αδάμ και της Εύας, να το αλλάξουμε τώρα, ο βουλευτής. Και αγαπώ τον πάρα πολλά τον Ζαχαρία τον Κουλιά, ένας άνθρωπος πανέξυπνος, έχει όμως τις δικές του θέσεις, τα δικά του τα αυτά. Ναι, να αλλάξω την ενδοοικογενειακή βία. Αν είμαι και χριστιανός να είμαι, και ο Αδάμ και η Εύα να υπήρχαν, δεν το συζητώ. Και δεν έχει να κάνει με κανένα θρησκευμα. Χριστιανισμών, Ινδουισμών, Μουσουλμανισμών. Στην Κύπρο είμαστε έναν είμαστε multicultural και multi-communal, δηλαδή πολυπολιτισμικό και πολυκοινοτικό κράτος. Ναι, μπορεί η πλειοψηφία να είτο χριστιανοί ορθόδοξοι, μπορεί η μειοψηφία να είτο μουσουλμάνοι. Ζούμε όμως τώρα σε μια κοινωνία που είναι πολυπολιτισμική. Και δεν έχει σημασία η θρησκεία. Έχει σημασία η πολιτεία. Να μην συγχύζουμε τα πράγματα. Κανένα θρησκευτικό πρότυπο δεν ζητούμε να αλλάξει και καμιά θρησκεία δεν ζητά κανένας να αποδεχτεί κάτι που πάει ενάντια στα δικά του τα πιστεύω. Έρχεται όμως η θρησκεία ναι. και λέει σου ότι ο τρόπος με τον οποίο προωθείς τα πράγματα προσκρούει ουσιαστικά πάνω στις δίδαχές της, οι οποίες είναι κυριαρχές σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με βάση τον ισχυρισμό της Εκκλησίας. Τούτον είναι, again, δεν θέλω να πω ενάντια στο χριστιανισμό. Είμαι και εγώ χριστιανός, πιστεύω πάρα πολλά και στην ύπαρξη του Θεού και στην αγάπη που δίδαξε. Μιλούμε για το θεσμό της Εκκλησίας, όχι για το χριστιανό, το Χριστό. Ναι. Άρα, άφησε το θεσμό της Εκκλησίας στη θέση του, τα της Εκκλησίας στη Εκκλησία και τα της Πολιτείας στη Πολιτεία. Μπορούμε? Ωραία, ωραία. Ωραία. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της. Ζούμε σε έναν κράτος συμφωνής, το οποίο είναι δημοκρατία. Ναι, είναι δημοκρατία. Συμφωνήσω ότι η δημοκρατία έχει βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται αν θέλεις να είσαι δημοκρατία. Μα δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή αν διαφωνώ.
Υπάρχουν αρχές της δημοκρατίας, η δημοκρατία Τέλεια. Είναι δημοκρατία, ναι. Λοιπόν, η δημοκρατία, για να υπήρχε, θα υπάρχει, έχει βασικές αρχές. Ισονομία, άρα ίσους νόμους για όλους τους πολίτες. Ισοπολιτεία, δηλαδή η πολιτεία να συμπεριφέρεται ίσα σε όλους τους πολίτες. Ισοκρατία, το κράτος να προστατεύει ίσα όλους τους πολίτες. Ισοτιμία, να είναι όλοι ισότιμοι. Σωστό. Δεν είναι ισότιμοι οι ομοφιλοφιλοί με τους ετεροφιλοφίλους στην Κύπρο? Όχι. Η μόνη διαφορά είναι ο γάμος, ο πολιτικός είναι ο γάμος. Το διαχωρίσαμε το θέμα. Λοιπόν, ο Στέφανος... Αν κάνεις ένα κλίμα εσύ, αν κάνει ένα κλίμα κάποιο straight, είσαι ασθενής απέναντι στον νόμο. Μ' αρέσει και η λέξη straight, να σου πω γιατί. Γιατί straight σημαίνει ίσος και σημαίνει ότι εγώ είμαι ζαβός. Και να σου πω κάτι, ούτε ίσως ούτε ζαβός είμαι. Ωραία. Και να σταματούμε να χρησιμοποιούμε. Ετεροφιλόφιλος, ομοφιλόφιλος. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα. Υπάρχουν αμφισεξουαλικοί, υπάρχουν τα τρανς άτομα, υπάρχουν intersex. Ωραία, υπάρχει range μεταξύ ομοφιλοφιλίας και ετεροφιλοφιλίας. Είναι απλά ένα χαρακτηριστικό. Θανάση μου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός της αυτοεταφύλου είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων είναι φαλακρός. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων είναι εύσωμος. Το ίδιο και εσύ, είσαι φαλακρός. Έχουμε την κυλίτσα μας. Δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει τώρα να βγει νόμος που να λέει για άλλα πράγματα για τους φαλακρούς, άλλα πράγματα για τους αυτούς. Μα εν τούτη η διαφωνία μου ότι οι νόμοι ισχύουν το ίδιο για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Τούτο είναι το argument μου, αν θέλεις. Η μόνη διαφορά που εντοπίζω είναι η πρόθεση σας ή η αξίωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για το σύμφωνο συμβίωσης και τον πολιτικό γάμο. Μάλιστα. Η αξίωση μας που ξεκινά ως accept είναι για όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να υπάρξει πολιτικός γάμος και να υπάρχει τεκνοθεσία. Διότι στο τέλος της ημέρας είναι το συμφέρον των παιδιών που πρέπει να θεωρούμε. Όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, μιας χώρας η οποία το σύνταγμα της το ίδιο είναι συνυφασμένο με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, μια χώρα που είναι πολύ πιο συντηρητική και συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ανήκουν σε πολύχρωμες οικογένειες και πρέπει να προστατευτούν, πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι μας, πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει και ομοφιλόφιλοι και αμφισεξουαλικοί και διάφορα άλλα άτομα. Όλα τα άτομα πρέπει να προστατευτούν. Οι μειονότητες στην κοινωνία μας οφείλουν να προστατεύονται. Είτε έχει να κάνει με έγκλημα μίσους, είτε έχει να κάνει με bullying, είτε έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Ξέρεις ότι εγώ είμαι 42 χρονών. Μπορεί να μην μου φαίνεται, είμαι 42 χρονών. Ξέρεις ότι ήμουν 42, σημαίνει γεννήθηκα το 82. Είμαι από ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας, ξέρεις πότε έγινε? Νομίζω το 10. Το 96. Το 96 με τον Μοδινό. Ναι, μπράβο. Σημαίνει ότι ο Στέφανος από τα 12, από τα, ως τα 14 με 16 του, δηλαδή μεγαλώνοντας, εκείνο που ένιωθε ήταν ποινικό αδίκημα. Και λάθος. Που τη στιγμή που ήταν ποινικό αδίκημα. Βέβαια. Ήταν και ηθικά λάθος και νομοθετικά. Πώς είναι ένας άνθρωπος να μεγαλώνει νιώθοντας ότι είναι λάθος, μιας και ανέδειξες το? Διότι σημαντική παραμέτρος να μεγαλώνει ένας άνθρωπος ως την ηλικία των 15-16, ακόμα και σήμερα που τα πράγματα είναι πιο απελευθερωμένα, και να νιώθει ότι είναι λάθος της φύσης. Διότι τώρα έρχομαστε στο παραφύσι. Στο, ενώ σε αυτές τις αναφορές. Εντάξει, το η παραβίαση της φύσης. Στην εκκλησία και τα λοιπά. Θέλω να μπαίνεις. Στην παραβίαση της φύσης. Ναι, που είναι της εκκλησίας. Του ήταν του συντηρητικού κόσμου. Εν του συντηρητισμού. Είναι της εκκλησίας. Και το περί παραφύση και λοιπά. Είναι του συντηρητισμού. Πώς? Νομίζω είναι το ίδιο με το να μεγαλώνει κάποιος πασχής. Λότος που τον λαλούμε. Κάποια περνά ψηλή και να είναι καγκάρα στο σχολείο. Κάποιος που να είναι ο Μίντζης. Κάποιο που να είναι ο. Να μου το λαλούμε. Ο κακό μαθητή, ο φτωχό. Το αγοροκόριτσο. Το αγοροκόριτσο. Ναι. Νιώθει το. Κατάλαβε το για ακόμα. Κατανοώ, αλλά δεν νιώθω. Ναι, η αλήθεια. Ναι. Κατανοώ, αλλά δεν το Άρα νιώθω. Άρα σημαίνει ότι πέρασε κάτι έτσι μεγαλώνοντα. Ναι. Είσαι πολύ τυχερό. Είσαι πολύ τυχερό. Εμά ο σκοπό μα είναι ότι θέλουμε κανένα άνθρωπο. Είτε μιλούμε για σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε αυτού φίλου, είτε ξεπερνώντας το για οτιδήποτε χαρακτηριστικό και μοναδικό έχει, να μην μπορεί να φτάσει για μέ, να προστατεύεται από την κοινωνία και τους νόμους. Προχτές ξέρεις τι έκανα. Ο ανιψιός μου είναι μερικός σκοφός. Δεν ξέρει, κυοφορεί ακουστικά.
πρώτο πράγμα που ακούγεται αμέσως τίν 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 μπούλινγκ μπούλινγκ μπούλινγκ. Και δεν μπορούσε να έρθει η Λευκοσία και πήγα εγώ στη σχολή κοφών για να παραλάβουν τα βραβεία τα παιδιά. Ξέρεις ότι συγκινήθηκα όταν είδα ότι περνούν κοφοί, κοφοί, φουλ κοφοί μαθητές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει να προστατεύει το κράτος τούτα τα παιδιά. Όχι επειδή έχουν πρόβλημα. Όχι, δεν είναι πρόβλημα το να είσαι κοφός. Είσαι διαφορετικός. Εγεννήθηκες με αυτόν τον χαρακτηριστικό. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε οτιδήποτε δεν είναι σύνηθες ως μη φυσιολογικό. Κοίταξε, τούτο που λέεις τώρα δημιουργεί μου έναν άλλο συνειρμό. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι για πολλούς αιώνες επίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, δεν σημαίνει ότι η γη ήταν επίπεδη. Η γύριζε καιρών, ο ήλιος καιρών. Που τη γη. Ναι, λοιπόν, οπότε ναι, τούτον κατανοώ. Άρα θα πρέπει πιστεύεις να ακολουθηθεί μια διαδικασία αλλαγής κάποιων αρχών, κάποιων αξιών, οι οποίες πλέον είναι αναχρονιστικές, αλλά τούτη η προσπάθεια συγκρούεται με κάποιες άλλες ομάδες του πληθυσμού που καθιστούν την προσπάθεια σας ακόμα πιο δύσκολη. Είναι η κουβέντα ποιος ο Θεός είχαμε τον Αδάμ και την Εύα, δεν έκαμε τον Αδάμ και τον Τζόζε. Ξαναπάεις πάλι στα θρησκευτικά. Θα πηγαίνω όπου θέλω. Θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Λοιπόν. Δεν θέλω να... Παιδιά, και όποιος μας ακούει και όποιος μας σωρεί, δεν έχει να κάνει τίποτε θρησκευτικό. Είναι πραγματικά τα διδάγματα του χριστιανισμού είναι πανέμορφα. Και κάθομαι και διαβάζω ότι ο παπάς μου προχτές θυμίσε με τον ύμνο των ύμνων. Τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Μα είναι πιο πανέμορφο πράγμα. Γι' αυτόν το διαχωρίσαμε τον θεσμό από τον κυρίαρχο. Γιατί, να σου πω κάτι, μετατρέπεται σε κυρίαρχο λόγο ένα αφήγημα. Όταν, για παράδειγμα, ένας θεσμός έχει εδραιωμένη θέση μέσα σε μια κοινωνία, όποιο και να είναι το ο θεσμός, και εισακούεται στην πορεία του χρόνου, μετατρέπεται σε κυρίαρχο λόγο, ανεξάρτητα αν από την Εκκλησία, την Πολιτεία ή από οπουδήποτε άλλο. Μιλούμε για τον κυρίαρχο λόγο τώρα. Η Εκκλησία δεν είναι θεσμός. Η Εκκλησία είναι οι εκπρόσωποι μιας θρησκείας. Δεν μπορούν να επεμβαίνουν στα πράγματα της πολιτείας. Τούτο είναι το πρώτο. Ξεκάθαρο. Εντάξει. Διαχωρισμός Εκκλησίας-κράτους. Έχεις μια πολιτεία. Η πολιτεία η οποία θέλει να είναι βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και προχτές ο πρόεδρος μας στο που βγήκε δημόσια και μίλησε για το τι θα ακολουθήσει, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα πρώτα πράγματα που αναφέρεται. Νομίζω ονόμασε το State of the Union για κάποιο λόγο, που κατανοητό είναι ένα ωραίο marketing tool. Ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά σημαντικό πράγμα. Και αν πρέπει το κράτος και το Υπουργείο να μάθει, να παιδεύει και να εκπαιδεύει και να μας φύτες παροπίδες, τότε οφείλει να το κάνει και να το κάνει. Τώρα είναι το πρώτο ως απάντησή σου. Μέχρι τότε πρέπει να γίνει νόμοι που να προστατεύουν τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Δεν υπάρχει καμία ατζέντα ξεκινώντας το «θέλετε να». Θέλουμε τίποτε να. Σκόπιμα χρησιμοποιήσα. Ξέρω το και γι' αυτό να κράτησα το πάω στην gay agenda που λαλού. Υπάρχει καμιά gay agenda. Κανένας λόγος να σπάσουμε καμία παραδοσιακή οικογένεια. Να σου πω κάτι. Οποιοςδήποτε μας ακούει και θωρεί μας να πάει να δει γυρών του και να μου πει γυρών του πόσοι ανήκουν στην πυρηνική οικογένεια όπως την έχουν παρουσιάσει τόσα χρόνια. Και η πυρηνική οικογένεια που αναφέρεσαι στο ότι η γυναίκα κάθεται σπίτι και ο άντρας ζουλεύει και τα μωρά κάνουν έτσι, πέ μου αλήθεια στην Κύπρο μας του παρελθόντος έτσι ήταν τα πράγματα ή είναι κάτι, είναι ένα αφήγημα το οποίο δημιουργήθηκε από την δεκαετία του 50-60 όταν το Hollywood και να μην πάτσαμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ή για την παραδοσιακή οικογένεια, όπως περιγράφεται τέλος πάντων. Ναι. Ναι, μέσα στην πορεία των αιώνων. Αλλά μπορείς να αντιπαραβάλεις το επιχείρημα για την επίπεδη γη, ότι παρόλο που οι άνθρωποι για πολλές εκατονταετίες, χιλιετίες εμπιστεύκαν ότι η γη είναι επίπεδη, δεν σημαίνει ότι είναι κιόλας. Ο Χένρι, ο βασιλιάς της Αγγλίας, είχε πόσες γενέτσες και πόσες αποκεφάλισε. Ναι. Το ΣΠΑΒΟ προχτές, συζητούσαμε για το ΣΠΑΒΟ, το οποίο είναι ένας υπέροχος οργανισμός, ο οποίος βοηθά για τη βία στην οικογένεια. Οι έρευνες του, ξέρεις να μου δείχνουν για την ενδοοικογενειακή βία. Ξέρεις ναι, ότι... Είναι τραγικό. Όμως τούτο δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν άλλον επιχείρημα, το ότι επειδή υπάρχουν κακά ετεροφιλοφιλά ζευγάρια και οικογένειες, συνεπάγεται ότι θα είναι καλά τα ομοφιλοφιλά.
Όχι, αλλά ναι. Για μένα την παραβάλλουμε μελέτες. Εγώ το τι ζητώ από τον κόσμο είναι να με ακούσει εμένα. Ούτε να σε ακούσει εσένα. Τι χρειάζεται να ακούμε. Τα βιντεάκια του TikTok είναι για μένα 15 δευτερόλεπτα, 15 λεπτά. Άκου το TikTok σου. Ό,τι ακούει, μελέτα. Άκουσες κάτι που το Στεφάνο, άκουσες κάτι που το Θανάση. Εμπάμε μετά, κάμε το ρίσες σου. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες, όχι μόνο μεγαλώνουν είναι σε χειρότερη θέση, κάποιες φορές είναι σε καλύτερη θέση. Για έναν και απλό λόγο. Όταν αποφασίσεις να τεκνοθετήσεις, εν το ίδιο και με τα άτομα που τεκνοθετούν που είναι ετερόφυλα, περνάς από ολόκληρη διαδικασία. Σκέφτηκες το. Έχεις την ανάγκη, όχι μόνο να δώσεις, εν τσιν το μωρό να το τεκνοθετήσεις σημαίνει ότι εν τσιν είναι απλά έγκυο τσεκαμάτο ή πρέπει να σώσω τη σχέση μου και βάλω τα στο κοπελούδι. Ωραία, το μωρό κάποια στιγμή θα θέλει να πει τη φράση, τη λέξη μάμμα. Ποιο θα την πει. Τι εννοείς να θέλει, ποιο σου το είπε τούτο. Εικάζω. Ότι κάποια στιγμή να πω σε να πω παπά, να πω σε μάμμα. Ωραία, εικάζε. Και εγώ εικάζω ότι το μωρό είναι να πει παπά, και παπά, και μια χαρά την ίδια αγάπη είναι να πιάσει. Τα τελευταία μερικές χιλιάδες χρόνια, ωστόσο, το μωρό έλεγε μαμά, και παπά. Καλά, μιλάς για έναν ομόφυλο ζευγάρι με άντρες. Ή γυναίκα. Ναι, όταν είναι γυναίκες θα έχουν παπά. Ναι, ναι, το ίδιο, αλλά από την άλλη πλευρά. Ναι, ενώ βάλω το στην ίδια. Μπορεί να δεχτεί μπούλινγκ, ας πούμε, ένα μωρό στο σχολείο για τον λόγο. Πώς να τύχει διαχείριση του τον πράγμα. Εσύ να μου πεις που το κοπελούδι σου μεγάλωσε στο κάνει μπούλινγκ. Ναι. Άρα θέμα κοινωνίας και παιδείας. Ναι. Σίγουρα έπαθε αγάπη μου. Άρα να πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές. Στον κοινωνικό ιστό, στα κοινωνικά πρότυπα. Στον αυτό μας ο καθένας. Ναι. Ρε, την ώρα που μιλώ με τα νύψια μου, ρε. Εντάξει, έχω ανύψια. Και ένα πράγμα που κάθομαι και σκεφτούμε, ξέρεις τι είναι. Και που φτιάχνει από αρχές φιλοσοφίες, αλλά νομίζω υπάρχει και σε διάφορα άλλα βιβλία. Δεν εκκληρονόμησα εγώ την Κύπρο από τους γονείς μου. Να την κληροδοτήσω στα παιδιά μου. Ναι. Και τα παιδιά μου, δεν μπορέσω να κάνω εγώ, είναι τα νύψια μου. Ναι. Και τα νύψια μου δεν θέλω να μεγαλώσουν ούτε σε περιοχή που υπάρχει μπούλινγκ, ούτε σε μια χώρα που η πατρίδα τους είναι μοιρασμένη, ούτε που να μην ξέρουν τι σημαίνει να είμαι Κυπρέος, ούτε να ξέρουν τι σημαίνει η χλωρίδα και η πανίδα της Κύπρου που είναι μοναδική, ούτε να μην ξέρουν τι σημαίνει να προσφέρεις απλόχερα, ούτε τι σημαίνει. Και να ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα του καθενός. Ναι, ρε παιδί. Μάλιστα. Κατανοητό. Είχαμε μια συζήτηση. Πέρασα φιλικά μηνύματα, συγγνώμη. Ναι, κανένα πρόβλημα. Είχαμε μια συζήτηση σήμερα κιόλας με έναν κύριο ο οποίος είναι προοδευτικός μεν, αλλά λέει ότι δεν θα ήταν σωστό να γίνεται τεκνοθεσία από ομοφυλά ζευγάρια, διότι το επιχείρημα είναι να βάλουμε 100 άντρες σε έναν εγκαταλελειμμένο νησί. Και πάμε μετά από 100 χρόνια θα βρούμε 100 σκελετούς. Αν βάλουμε 50 άντρες, 50 γυναίκες, μπορούμε να βρούμε 300 άτομα στο τέλος αντί 100. Άντε τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι, θα κάνω κλισέ τοποθετήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που την είπες κλισέ. Έκαμε την πολλά πρόσφατα ένα δημοσιογράφο και μια δημοσιογράφος. Θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, διότι ξέρω ότι και τα συγκεκριμένα άτομα έκαναν το για τους δικούς τους λόγους. Δεν έχω υπόψη μου. Τώρα μιλώ για ένα άτομο που λέει. Ακούρε, τούτο με τα νησιά, εντάξει, μπορεί να βάλεις, να βάλεις 100 σενάρια, εντάξει, και στην φυσική την ίδια, όλα τα πειράματα που κάνουμε, αποφεύγουμε να έχουμε μέσα το entropy, εντάξει, δηλαδή την πραγματικότητα, φεύγουμε την τριβή, φεύγουμε τα ούλα για να αυξήσει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εννοείς αποστασιοποιείσαι για να έχει όσο πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα μπορείς. Όχι, για να έχει το αποτέλεσμα που θέλεις. Δεν θα βάλεις ποτέ σε έναν νησί 100 άντρες και θα γίνει ποτέ το πράγμα. Εντάξει. Η κοινωνία που ζούμε τούτη είναι. Άρα να μιλούμε με βάση με ρεαλισμού και να φύγουμε τούτε τι δικαιολογίε και τα αυτά. Παιδιά, ζούμε στην Κύπρο του 2024. Υπάρχουν άντρες, υπάρχουν γυναίκες. Σε το που είναι με το βιολογικό τους φύλο και υπάρχουν και χίλια άλλα πράγματα. Υπάρχει το κοινωνικό φύλο, υπάρχει ο σεξουαλικός προσανατολισμός, υπάρχει άτομα τα οποία είναι κοφά, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αμαία, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι τουρκόφωνοι Κύπροι, υπάρχουν ελληνόφωνοι Κύπροι, υπάρχουν Αρμένοι, υπάρχουν Μαρονίτες, υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν
παιδιά mm-hmm. τα οποία μεγαλώνουν με μονογονιούς, υπάρχουν μωρά τα οποία μεγαλώνουν με τη γιαγιά τους, υπάρχουμε εμείς που είμαστε κέλιδες, υπάρχουν κοφοί. Ναι. Εντάξει, τούτο είναι η κοινωνία που ζεις. Ωραία, άνω τελεία. Τούτο όλα που περιέγραψες, χαρακτηριστικά του ατόμου. Άρα θέλεις να καταλήξεις ότι και η σεξουαλικότητα είναι έναν εκγενετής χαρακτηριστικών τέλος πάντων. Εν το καταλήγω, αφού οι μελέτες λένε. Ναι, εν, ναι. Ξύπνησες μια ημέρα, Στέφανος, εσύ και να πεις, ξέρεις που σήμερα είναι να αλλάξω σεξουαλικότητα. Ενώ εν γίνεται έτσι, εν επιλέγεις. Ναι. Άρα, επειδή τίθεται και το θέμα της επιλογής, επιλογής του δικαίωμα σου, αλλά στο κρεβάτι σου. Ευχαριστώ. Εσύ στο κρεβάτι σου κάνε ό,τι θέλεις. Φτάνει και που θέλεις να είναι legal, δηλαδή να επιτρέπεται από τον νόμο. Εννοείται. Συνενετικό. Μεταξύ ενηλίκων, καλά, αυτά είναι δεδομένα. Όχι, γιατί το argument είναι εύκολο συνόμενα. Γιατί ένα πολύ ωραίο argument που ακούμε, στο κρεβάτι του σα κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Όχι, αγαπημένα, φίλε. Γιατί αν θέλει να πα στον καναπέ σου να κάνει ό,τι θέλει, ένα σπίτι, όχι. Όχι, δίκαιο να κάνει ό,τι θέλει. Τούτο που είπε εσύ, πρέπει να υπάρχει συνένεση, πρέπει να είναι με ενηλίκε, πρέπει. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Είναι κάποια κλισέ που πρέπει επιτέλους να τα καταστρέψουμε και να ξαναχτίσουμε τη μετεξελιγμένη Κύπρο μας. Άρα ενοχλείσαι να σου πει κάποιος ότι δεν έχω πρόβλημα με σεξουαλικότητα σου. Ρε μπρο. Ναι, ωραίο, ναι. Δικαιώσαι ένας ό,τι θέλεις, ρε άνθρωπε μου. Ναι. Αλλά ό,τι είσαι να κάνεις, με προσβάλλεις κάποιο μέσα στο κρεβάι σου. Εν ανάγκη να φτιάξεις μέσα στράτες με τις σημαίες, να είσαι ανεμίζεις και κάνεις pride και parade. Τέλεια. Άρα, ας κάνουμε τα πάντα και εσύ μπρο, να ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι όλοι οι πολίτες ισότιμοι, ισόνομοι, σε έναν κράτος δικαίου που η δημοκρατία και το σύνταγμα εφαρμόζεται και καμιά σημεία δεν χρειάζεται ένα κράτο. Άρα μες στο πλαίσιο της προσπάθειας για να αναδείξετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να μου πεις ότι και αν δεν έχει τον τόσο αίμα από τις γυναίκες πριν από 100 χρόνια θα αποκτούσαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου και άλλα δικαιώματα. Άρα είναι ένας τρόπος. Αλλά τόσο τρόπος έρχεται μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, όχι η πλειοψηφία έχω την εντύπωση, και λέει ότι είναι προκλητικός. Δεν είναι μεγάλη μερίδα, δυνατές φωνές. Δυνατές φωνές, φωνάζουν πολλά, λέει. Ναι, ρε, πολλά, Παναγία. Και λέει ότι είσαι προκλητικός και διαρριγνείς τις αρχές, τις αξίες και την παραδοσιακότητα μου που οι προγόνοι μας κάμαν τα πάντα, θωρείς πόσο δυσκολευτούν, που οι προγόνοι μας έκαμαν τα πάντα για να μας την παραδώσουν. Για να μας την κληροδοτήσουν όπως να κληροδοτήσουμε και εμείς. Άρα εσύ γιατί θέλεις να διαρρήξεις την συνέχεια, τη φυσιολογική συνέχεια των πραγμάτων. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινώ με ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. Όταν το 60 μια γυναίκα φόρε μπαντελόνια, η βρυσέ και τα παυτά που έτρωε και τα περιπεξίματα ήταν τεράστια. Κληρονομήσαν το αυτόν από τους γονείς τους. Πόσο σωστό είναι. Μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι να βγει έξω και στην παραλία ναι, θα φορεί παυτό. Τόπλες που λένε. Μάνα μου. Πώς το όνομα. Υπάρχει και υποκρισία, νομίζει. Άκου, εγώ πιστεύω πολλά στον Κυπρέο. Ρε, ο Κυπρέος είναι ένα διαμάντι. Έρχομαι να συμφωνείς. Α, ωραία, ευχαριστώ. Πιστεύω και εγώ πολλά στους Κυπρέους. Ειδικά τις τελευταίες μια-δυο δεκαετίες που εκτοξεύτηκε το μορφωτικό επίπεδο, χωρίς να σημαίνει. Οι παππούδες, ρε. Είναι οι παππούδες και οι αγιάδες στα χωρκά. Μα κάτσεις και μιλήσεις τους. Μα μάθεις τη γνώση έχουν να σου δώκουν. Ναι. Μα ξέρεις τι σημαίνει. Mm-hmm. Όταν ο παπάς και η μάμα φύγουν την ώρα που φύγουν, τι είναι να πει ο κόσμος. Ξέρεις τι τελικά εμάθαμε. Κάποιοι μαθαίνουν, κάποιοι όχι. Όχι, εμάθαμε τελικά τι θα πει ο κόσμος. Διότι συχνά λέγεται τι θα πει ο κόσμος, αλλά επειδή προσωπικά δεν έμαθα τι θα πει ο κόσμος, αν έμαθες πέρα μας εσύ. Θέλω να γραφτούς τα comments κάτω από το podcast. Yeah. Podcast εκ του πολίτη. Εκ του πολίτη. Τι θα πει ο κόσμος και τι λέει ο κόσμος. Σταμάτα να φλερτάρεις με την κάμερα μου. Εγώ I'm breaking the wall, με έτσι που λαλούν. Breaking the fourth wall. Το wallpaper μας, αρέσκει σου η Λευκοσία. Άκου, η Λευκοσία για μένα είναι ένα διαμάντι της Μεσογείου και του Παγκόσμιου. Όταν με το καλό ενωθεί η Κύπρος μας και όταν με το καλό φτάσουμε στο σημείο να κατανοήσουμε ότι έχουμε έναν υπέροχο τόπο, τούτη η πόλη δαμέ, με κέντρο, τούτον το νησί δαμέ, με κέντρο, έχει μέσα.
Οθωμανικά, ενετικά, εφραϊκικά, χριστιανικά, μουσουλμανικά. Έχει αρμένικη γειτονιά. Περπατώντας μες στην εντός των τυχών, θεωρείς ένα πράγμα. Ναι. Σκέφτου, είσαι 15 λεπτά. Δε, έχεις τον 50 δάχτυλο. Δεν φτάνουν του τα ούλα που προανέφερες. Έρχεστε και εσείς να μας αλλοιώσετε την παράδοση μας. Που είναι ήδη είναι εκατομμένη με χίλια πράγματα. Αλλοιώνω την, την ανεβάζω. Mm-hmm. Δείχνω τη μοναδικότητα mm-hmm. του, του νησιού, τη μοναδικότητα του Κυπραίου. Okay. Ρωτήσεις κάποιον ομόφυλο ανεμπαντρεμένος. Ομοφυλόφυλο. Ομοφυλόφυλο, συγγνώμη, ανεμπαντρεμένος, εμπροσβλητικό. Ρε, δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Ρωτάς, ας πούμε, τον φίλο μου τον Ανδρέα, Ανδρέα μου είσαι παντρεμένος, δεν έχω και μωρά. Τέλεια, να σου απαντήσω, όχι, δεν μπορώ να παντρευτώ εγώ. Οκ, okay. Επειδή σου το επιτρέπει ο νόμος. Και να πεις, α, κάποιοι να μου πει, εσύ που κατάλαβε, να πει. Α. Ή να πάει σε μια άλλη χώρα να παντρευτεί, αλλά όταν έρθει στην Κύπρο θα περπατά. Εξαρτάται λοιπόν. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει, ενώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ακόμα, τελευταία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαίνεται ότι άρχισε να κατανοεί ότι υπάρχουν θέματα. Ενώ δεν επιτρέπεται, ενώ δεν έχει επιβάλει στα κράτη-μέλη. Ή το Συμβούλιο της Ευρώπης να όπως έκαναμε με την ομοφυλοφιλία να αποποινικοποιηθεί δεν επιβάλλει κάτι έρχεται και λέει σου αν υπάρχει γάμος μέσα στην Ευρώπη και παιδί που έχει γίνει στην Ευρώπη σε χώρα η οποία το επιτρέπει δεν απαγορεύει την οποιαδήποτε άλλη χώρα να μην το δεχτεί. Okay, άρα είσαι κατοχυρωμένος υπό μία. Είσαι κατοχυρωμένος, ναι. Το παιδί σου είναι κατοχυρωμένο. Okay. Ναι. Ωραία. Άρα υπάρχει κάποιο είδους δικλίδα ασφαλείας. Ναι, ρε, εσύ τρόπος να τα κάνεις. Ναι. Μπορεί να πάεις, μπορείς να κάνεις τεκνοθεσία από τον Καναδά και να επαντρευτεί, και να το μωρό να γραφτεί στον Καναδά και να το φέρεις. Εσύ είχες τρόπος να το κάνεις. Ποιο είναι το πιο ομοφοβικό, η πιο ομοφοβική επίθεση που άκουσες ή η πιο ομοφοβική ρητορική. Το 2001, έναν παιδί έκαμε hack τα emails μου. Έκαμε hack τα email σου, ναι. Ναι, δηλαδή εμπήκε στα email μου, 2001. Δεν είχα ακόμα πει στον κόσμο ότι είμαι γκένεκα, ένα καμάτον το come out που λαλούν ότι πρέπει να κάνεις. Ναι. Και έστειλε ένα email σε 450 άτομα, γεια σας, είμαι ο Στέφανος και είμαι γκέι. Επίσης... Περίμενε. Ναι. Εμπήκαν κάποιος μες στο email σου, επικέντε τις επαφές σου και έστειλε... Όχι, έστειλε που το email, που το email μου. Σου... Αποκάλυψε τη σεξουαλική σου ταυτότητα χωρίς να το θέλεις εσύ. Και ταυτόχρονα τότε ήταν το MSN Messenger, αν το θυμάσαι. Το MSN. Ναι, το Messenger. Ναι, ναι και το ARC. Και μπαίνε μέσα, και μίλανε του κόσμου όλου και λέγε. Καλά, γιατί είναι φυλακή ο άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί είναι φυλακή ο άνθρωπος. Ναι, πρέπει να κινηθεί μια αυτεπάγγελτη διαδικασία από τις αρχές του κράτους. Εντάξει. Αν έγινε το 2024 το πράγμα, ναι. Είμαι σίγουρος ότι πολλά ήταν τα διαφορετικά. Mm-hmm. Τότε ένα Στέφανος, ο οποίος έπρεπε να αρχίσει να δικαιολογείται σε όλο τον κόσμο, στους γονείς του, να πρέπει να κρυφτεί από τους γονείς του, να πρέπει να προστατευτεί από τους κολλητούς του, να πρέπει να έχει πει ευτυχώς ήμουν τυχερός γιατί είχα το πει σε 3-4 στενές μου φίλες. Που σε στήριξαν μετά. Και εκείνη και η μάνα της, και κρατήσαμε στο σπίτι τους λίγες μέρες και δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου έδωσαν. Είναι την περίοδο, όπως μετά από 2 μήνες με βάλαν οι φίλες μου και πήγα και πάτω της μάμμας μου και μίλησα με τη μάμμα μου. Και ήταν η αντίδραση του γονιού. Η μάμμα μου αγκάλιασε με, αγάπησε με, πήρε της ένα χρόνο όμως για το να το μπορέσει να το εμπεδώσει. Και για τον παπά μου πήρε μας πάρα πολύ καιρό να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα που συζητούμε πανέμορφα, γιατί ακριβώς θεωρώ τα πρότυπα που μεγαλώσαν του διαθρώπη δυσκολέψαν όχι επειδή είναι σωστό επειδή η μάνα μου, ο γιος μου είναι να βασανιστεί και είμαι δαμέ βασανίστηκα αλλά είναι η δύναμη μου είμαι δαμέ γιατί θέλω να περάσει κανένας άλλος στον τόνο δεν μπορώ να φλερτάρω δεν έχει πρόβλημα, η κάμερα πήγες θέλω να ξαναπεράσει κανένας τον που περάσα εγώ ρε τούτον είναι θέλω το τραύμα πουλώνεται. Και πόσα χρόνια χρειάζεται, ενώ το τραύμα του πώς είναι να το πω της μάνας μου, πώς είναι να το πω το φίλο μου, πώς είναι να τύχω αντιμετώπιση στον χρόνο εργασίας μου, μετά
τούτο το πράγμα που κάνει το παράνομο, το έγκλημα που κάνει ο άνθρωπο που σε αποκάλυψε χωρί εσύ να είσαι έτοιμο να αποκαλυφθεί. Η απάντηση στο πιο μεγάλο bullying που μπορεί να νιώσω ω τώρα είναι η εξή. Ήμουν πρόεδρο του σχολείου μου στο Λανίδιο Λύκειο. Σου μπορούν να κάνουν βάουτσε φίλοι συμμαθητέ που κάποτε ήταν, μπορεί να μην ήταν φίλοι, αλλά τώρα είμαστε. Και ήταν κομμάτι για τον bullying τότε. Και φκένοντα ω πρόεδρο του σχολείου με διάφορε καταστάσει, την ημέρα που έφυγα να κάνω το speech μου, η μισή γιουχάραμε με, και άλλη μισή χειροκροτούσαν με. Η ασεξουαλικότητα σου. Μεταξύ άλλων ήταν το ότι είμαι πούστη. Ναι, άκουσα ζετούτα. Άκουσε τα ζετούτα. Ευκάλαμε το πούστη πρόεδρο. Sorry για τη λέξη, αλλά ισχύει και λέμε την και να με χωστούμε. Τούτον το πράγμα ήταν η δύναμή μου. Αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι σαν εμένα. Όχι, διαφορετικά θα αυτοκτονούσαν κάποιοι άνθρωποι. Μα μόνο η αυτοκτονία, ρε πάρτο, η αυτοκτονία. Κατάθλιψη, τα ψυχικέ νόσοι. Θέλει το μωρό σου, θέλει τον άνθρωπο σου, το θείο σου, τον αρφό σου, την αρφή σου να μένει 100% ο εαυτό του. Η παραβίαση της φύσης. Στη φύση δεν υπάρχουν ομοφιλοφίλοι. Λέει ένα άλλο επιχείρημα. Εντάξει, δεν το είναι του πιγκουίνου που έχουν το μωρό του και όσο μετά μιλούν. Οι πιγκουίνοι εντωμεταξύ, οι αρσενικοί πιγκουίνοι κολλάπτουν, βράζουν τα αυγά και πάει η θηλυκή πιγκουίνα και βρίσκει φαΐν και φέρνει του άντρα τη ο οποίο βράζει το αυγό. Ένα αυγό το πιγκουίνουι. Ασχετό. Ή ο υπόκαμπο που. Ο υπόκαμπο το αλογάκι τη θάλασσα που ναι. Μεγαλώνει. Έχει ομοφιλοφιλικέ τάσει. Μεγαλώνει γίνο, θα γίνεται. Πρώτα απ' όλα, έναν που γίνα γίνεται converted σε αρσενικό σύστημα. Όπω κάποια ψάρκα που έχουν ναι, και τα θκιώτα φύλλα. Και μεγαλώνει γίνο στα μωρά μέσα του. Άρα στη φύση υπάρχει τούτο που κάποιοι ονομάζουν παρέκκληση, αλλά από τη στιγμή που είμαι στη φύση είναι φυσιολογικό. Άκου να δει, τούτο το παραφύση νομίζω εννοούν παρασύνηθε. Δηλαδή... Όχι, εννοούν κάτι πολύ συγκεκριμένο, α μην το αναπτύξουν. Ναι. Ναι. Γι' αυτό έρχομαι τώρα και προσπαθώ να, κάνω, να αποδομήσω. Εννοώ ότι κάποια όργανα του σώματος έχουν μια δουλειά και κάποια άλλη. Μα τούτον να σου πω κάτι, τούτος ο άνθρωπος θα ήθελα, αν έρθει κάποιος και πει μου ότι κάνω κάτι παραφύση, θέλω να γίνει ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το εργαλείο του μόνον για να τεκνοποιήσει. Επίσης, θέλω και κάτι άλλο. Ναι. Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη φυσιολογικό. Το σύνηθες. Καταλαβαίνω μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι ετεροφιλόφιλη. Ναι. Καταλαβαίνω μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Μα το φυσιολογικό μπορεί να είναι υπέρ σου. Όχι εσέναν του Στεφάνου. Υπέρ, ενώ μπορεί να είναι εργαλείο στη φαρέτρα των επιχειρημάτων σου υπό την έννοια ότι που τη στιγμή που κάτε με στη φύση, και κλείουμε με τούτο γιατί πρέπει να το να κλείσουμε σιγά σιγά, που τη στιγμή που κάτε με στη φύση, πώς μπορεί να μείνει φυσιολογικό. Πρέπει να κλάμε πριν που το έκαμε και το όμορφο. Τώρα δεν μπορεί να ξανακάμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι. Μπορώ να την κάνω για πολλή ώρα ακόμα, αλλά να πρέπει. Λοιπόν, ναι. Κλείουμε με το ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν έχει φυσιολογικό είναι φυσιολογικό. Έχει να κάνει με σύνηθες και έχει να κάνει με κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες. Κλείουμε επίσης με ακόμα ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η προστασία των παιδιών και η παιδεία του καθενός μας. Πρέπει να παραδεχτούμε τις αδυναμίες μας ως άνθρωποι και όταν δεν ξέρουμε, είναι πολλά πιο ωραίο να πούμε του κάθε ανθρώπου «Δεν γνωρίζω, θα μάθω», παρά να μεγαλώσει το ένα μωρό και να νομίζει ότι ο γονιός του είπε «Θεός», τελικά είναι Θεός. Τι είναι το τραύμα. Μάλιστα. Τι είναι το τραύμα. Μπορώ να σου το ανακατώσω σε ένα δευτερόλεπτο. Έλα, είμαι έτοιμος. Ο Θεός έκαμε τον Αδάμ και την Εύα. Και τη... Και ο Αδάμ και η Εύα έκαναν τον Άβελ και τον Κάιλ. Και μετά τι έγινε, πώς βρεθήκαν παραπάνω κοπελούθηκε. Με ποιον τα καμάσι. Πού τα καμάν, πώς τα καμάν. Δεν ξέρω, μπορεί να είχαν αρφέ. Αλλά δεν θέλω να κλείσεις με το χριστιανικό, σε παρακαλώ. Είναι χριστιανικό. Ένι. Όχι. Όχι, συγγνώμη, γιατί οι Ινδουιστές. Είναι προχριστιανικό. Εν τη παλαιά Διεθνή. Είναι εβραϊκό. Εβραϊκό. Εντάξει. Συγγνώμη, κατά την αρχαία ελληνική θρησκεία, εν αρχή είναι το χάος. Το χάος τη δημιούργησε, ήταν ο χάος και το έρωτας οι αρχαίγονες δυνάμεις, οι οποίες δημιουργήσαν τη Γαία. Και η Γαία μετά έκαμε το Τάρταρα, το Έρευο στη Νίξ και μετά τον Ουρανό. Στην Ινδουιστική έχει τον Μπράχμαν, ο οποίος μετά γίνεται στην Τριάδα αντιγνωστή, τον Μπράχμαν, τον Βίσνου και τον Σίβα. Ναι. Θέλεις να πάμε και σε άλλα πράγματα, δηλαδή γιατί να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε έναν αρχέτυπο που είναι εβραϊκό. Εντάξει, βολεύκει κάποιον, βολεύκει τη θέση κάποιου.
παρετού, ελαλένο Παύλος. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω την άποψη του ανθρώπου που είναι τσαμέ. Mm-hmm. Που πιστεύει ότι ο άνθρωπο έγινε και μέσω Αδάμ και Εύα. Και στον Άνθρωπο στην Εύα να θεραπεύσει τον Δαρβίνο. Εγώ απευθύνομαι σε όλου του ανθρώπου οι οποίοι έχουν την ανάγκη να μετεξελιχτούν. Και έχουν την ανάγκη να κληροδοτήσουν έναν τόπο στα παιδιά του ή στα νύψια του που έθαν τούτο πεντορά. Ωραία. Τελευταίο μου ερώτημα. Κάμνει μωρά κάποια στιγμή. Έναν ομόφυλο ζευγάρι. Ναι. Με κάποιον τρόπο αποκτά ένα γιο ή μια κόρη. Και πάει στο σχολείο. Τι θα του πεις, πώς θα προσπαθήσεις να τον προστατεύσεις για να διαχειριστεί τον αρνητικό αντίκτυπο που τα σχόλια των συμμαθητών του, μπορεί που τα ψιθυρίζει, που τους ψιθυρούς, και όπου πες πριν, ο παπάς σου είναι έτσι, εσείς και ο παπάες. Πώς είναι να προστατεύσεις το μωρό σου? Νομίζω ότι... που έθα προλάβει να δημιουργηθεί τούτη κουλτούρα η καινούργια, οπότε εσύ κάτι πρακάμεις. Κατανοητό. Το μωρό είναι κάτω από, από την προστασία της οικογένειας για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να βγει στην κοινωνία. Και αμέσως που βάλεις τις αρχές και τις αξίες ενός μωρού και τη δύναμη, και διάστου τη δύναμη. Ό,τι δεν γνωρίζεις, υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι που μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Έχω φίλη μου η οποία μεγάλωσαν με τα μωρά της, πηγαίνοντας και ίδια σε ψυχολόγους για να την καθοδηγήσουν σε πράγματα που δεν ξέρουν. Η μάμα μας έπαιρνε μας το 80 σε παιδοψυχολόγων σε πράγματα που η ίδια δεν ήξερε. Mm-hmm. Και καλά έκαμε. Και γι' αυτόν είμαι έτσι, γι' αυτόν τα αδερφιά μου είναι όλα δυνατά. Η αδερφή μου είναι, έχει και γίνει τώρα δικό της podcast, η άλλη αδερφή μου είναι μια πετυχημένη στο δικό της στον τομέα, ο αδερφός μου πετυχημένος στο δικό του, αλλά έχουμε όλοι ένα χαρακτηριστικό, είμαστε δυνατοί. Η ποινή, η προσπάθεια ή η ποινικοποίηση τούτων των δίθεν θεραπείων μεταστροφής βοηθητική? Ναι ρε, βοηθητική, ξέρεις γιατί νιώθεις δυνατός ότι δεν επιτρέπεται να έρθει κανένας να αλλάξει εκείνο που νιώθω. Mm-hmm. Μπορεί να με βοηθήσει να κατανοήσω τι νιώθω, mm-hmm. αλλά θα έρθει να με πείσει εκείνο που νιώθω ψέμα. Τον Αμερικάνων, τον Πάστορα, ο οποίος ευκήκε και είπε ότι ο οποίος έκανε θεραπείες μεταστροφής, είδες το εκείνο, και τελικά ευκήκε και είπε ότι ο λόγος που το έκαμε ήταν λόγω δικής του ομοφοβίας, λόγω της δικής του σεξουαλικής, λόγω του δικού του σεξουαλικού. Τους Αμερικάνους κάνει με τον τα TikTok και αυτά, έχουμε και στην Κύπρο πολλούς που είναι έτσι. Είναι που το TikTok του τώρα, ήταν μια συνέντευξη παλιά που ήταν και κάνουμε εντύπωση. Ρε, έχει πάρα πολλούς που είναι έτσι. Στην Κύπρο μας έχουμε, και πάλι θέλω να πάω εκκλησιαστικά, έχουμε ορμονολόγους που βάλασαι σε θηλυπρεπή να αγόρι μπορεί τότε στο στερόνι για να γίνει πιο άντρας. Εν και συμβαίνει πλέον. Εν μπορεί πλέον να γίνει. Ναι, λόγω της νοθεσίας. Αλλά λόγω πρόσφατα της κουβέντας. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε Ευαγγελίδη, σε ευχαριστώ πολύ που σου μαζί μου σήμερα για αυτόν το podcast, για αυτή την, έχω την εντύπωση, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι, και εγώ νομίζω ήταν πολλά ωραία. Ενδιαφέρουσα, ευχαριστώ.